Θα πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο Δελτίο. Θα υπάρχει ένα όμορφο δήμερο εκδηλώσεων προς τιμή του αείμνωστου καθηγητή του Νικόλαου Μουτσόπουλου από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Πρεσπών. Θα δούμε αναλυτικά τι θα πραγματοποιηθεί αυτές τις δύο μέρες, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιουνίου. Έχουμε τον κύριο Πολυνίκη Αγγέλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, για να τα δούμε αναλυτικά. Καλησπέρα σας, κύριε Πολυνίκη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επειδή και το Μουσείο της Κοζάνης και όχι μόνο, υπάρχουν και ειδικό χώρο εκεί με τα εκθέματα του Νικόλαου Μουτσόπουλου και όχι μόνο, και επειδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχετε ένα πλούσιο διήμερο. Τι θα δουν οι πολίτες που θα έρθουν στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών και όχι μόνο και στις πρέσπες για τον αείμνωστο καθηγητή? Πρώτα να αναφερθώ στο γεγονός ότι τον περασμένο Μάρτιο, 3 του μήνα, συμπλήρωσε, δεν είναι πια κοντά μας ο καθηγητής και συμπλήρωσε από το θάνατό του 4 χρόνια. Βέβαια είναι επίτιμο μέρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών και μεγάλος ευεργέτης. Τιμώντας λοιπόν ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών τη μνήμη αυτού του σπουδαίου δασκάλου και μεγάλου δωρητή του Συνδέσμου, διοργάνωσε διήμερο εκδηλώσεων, Σάββατο 17 του μήνα και Κυριακή 18. Μάλιστα. Το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από την αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου στις 7 το απόγευμα. Θα είναι βέβαια προσκεκλημένη μία ομάδα φίλων του δασκάλου, η οικογένεια του δασκάλου, και εν συνεχεία θα γίνουν κάποιες ομιλίες και προβολή ενός βίντεο που περιέχει ακριβώς τις δράσεις του δασκάλου στην τοπική κοινωνία. Ωραία. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε εκεί πέρα. Βέβαια να πω το εξής, ότι αυτός ο καθηγητής μας που έτυχε να έχω την καλή τύχη να είμαι φοιτητής του, μας δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και είναι μέγας ευεργέτης, όπως είπα και πριν, του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δωρεών κλπ. Είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο πολιτιστικό κέντρο πλέον στην Κοζάνη. Το Γκέρτσιο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει απενταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και ο Δεσπότης το παραχώρησε στο Σύνδεσμο για να γίνει το Ίδρυμα Μουτσόπουλος. Για να πάει και όλο το αρχείο του κυρίου Μουτσόπουλου σε εκείνο το χώρο. Ακριβώς. Για να γίνει επισκέψιμο. Ακριβώς. Να είναι επισκέψιμο. Τώρα υλοποιείται αυτή όλη η προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι θα το αγκαλιάσει και ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφέρεια. Ήδη έδειξαν τα πρώτα δείγματα γραφής. Οπότε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που οι προσπάθειές μας επιτέλους ευδώνονται. Να πούμε ότι το Σάββατο 17 έκτου ξεκινάει η εκδήλωση στις 7 με χαιρετισμούς. 7 και 20 είναι η δική σας ομιλία, η προσφορά του Νικόλαου Μουτσόπουλου στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ομού Κοζάνης και στην τοπική κοινωνία. Στις 8 παρά 20 Κωνσταντίνος Κοκόλης, θέμα αναμνήσεις από τη φοιτητική ζωή. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Μαρμαράς με θέμα η σχέση του Νικόλαου Μουτσόπουλου με τους φοιτητές Κοζάνης. Και θα κλείσει εκδήλωση με προβολή ταινίας με βιογραφικό και στιγμότυπο από τη δράση του καθηγητή. Αξιόλογη προσπάθεια. Έτσι, να προσθέσω και κάτι, ότι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης θα βραβεύσει την οικογένεια για την προσφορά του μεγάλου δασκάλου στην πόλη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στην Κυριακή, γιατί Κυριακή εκεί θα δούμε και εκεί μια σημαντική εκδήλωση στις πρέσπες. Και ειδικά στο νησάκι του Αγίου Αχιλλίου, που όποιος φτάσει στο νησάκι, στην πλωτή γέφυρα, θα δει δεξιά ακριβώς ένα αφιέρωμα. Είχαν γίνει και τα εγγένεια πριν, αν θυμάμαι καλά, το 19, για τον αείμνωστο καθηγητή. Εμείς θα ξεκινήσουμε εδώ με λεωφορείο 50 συνολικά ανθρώπων, ατόμων. Θα φτάσουμε στις πρέσπες, εκεί θα γίνει μνημόσυνο στην εκκλησία του Αγίου Γερμανού. Εν συνεχεία από εκεί θα επισκεφτούμε το νησάκι μέσα από την πεζογέφυρα. Θα πάμε στον Άγιο Αχίλιο που έκανε τις ανασκαφές ο δάσκαλος και εν συνεχεία κατά τις 12 περίπου θα παρατεθεί ένα γεύμα στους παρευρισκόμενους εκεί στο εστιατόριο που υπάρχει στο νησί του Αγίου Αχιλίου. Βέβαια αυτό είναι προσφορά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, να πούμε. Ναι, μας το είπε και ο Δήμαρχος Πρεσπών που τον φιλοξενήσαμε, εκκλησιασμός στον Ιερό Νότο Αγίου Γερμανού Φλόρνας και επιμόσυνη δέηση στη μνήμη του καθηγητή, στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί του Αγίου Αχιλλίου και περίγυση των Ιερών Ναών και υπάρχει και μια παράδοση γεύματος. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία που κάνετε και παίρνετε για τον αείμνωστο καθηγητή, τον Νικόλαο Μουτσόπουλο? Ναι, για μας νομίζω αυτή η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Για ποιο λόγο?
Εμείς σαν μουσείο, σαν σύνδεσμος, ξέρουμε την προσφορά του. Αλλά πρέπει αυτή η προσφορά να γίνει αμέσως αντιληπτή και από το υπόλοιπο κοινό της Κοζάνης. Είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν τον καθηγητή και δεν ξέρουν την ανεκτήμητη αυτή η πρωτοβουλία του να μας χαρίσει όλα αυτά τα αντικείμενα, τα οποία είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Και μαζί με αυτά τα αντικείμενα και ένα μέρος από τα κειμήλια της Μητροπόλειος και ένα μέρος από τους καλάς, τους απόγονους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλα αυτά θα στεγαστούν στον Κέρτσιο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα. Μάλιστα. Και όπως είπα και πριν, θα είναι ένας πόλος έλξης των ιστών, τουλάχιστον στην περιοχή της Κοζάνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Τώρα, να δούμε και άλλα θέματα, κύριε Πρόεδρε, να δούμε καταρχήν πώς λειτουργεί το μουσείο την τελευταία περίοδο. Αν υπάρχει επισκεψιμότητα, αν είστε ικανοποιημένος, πώς είναι πλέον η λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου της Κοζάνης και τι γίνεται με εκείνο το θέμα που είχαμε αναδείξει πολλές φορές για τα κτίρια μπροστά από το μουσείο. Τι εξελίξεις έχουμε ώστε να φύγουν, να γκρεμιστούν και να φανεί η ομορφιά του Λαογραφικού Μουσείου της Κοζάνης. Να σας πω ότι η κρίση του κορονοϊού είχε και σε εμάς άσχημα αποτελέσματα. Έτσι. Όλα αυτά τώρα ξεπεράστηκαν. Υπάρχει επισκεψιμότητα, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που έρχονται όχι μόνο από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, επισκέπτονται το μουσείο μας και θαυμάζουν πραγματικά τα επιτεύγματα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι ενθαρρυντικό. Επίσης είναι ενθαρρυντικό ότι και η πολιτεία και η περιφέρεια μας βοήθησε ήδη με 150.000 ευρώ. Θα κάνουμε αρκετά έργα εξυγχρονισμού στο μουσείο. Και ο Δήμος 50.000 ευρώ που μας δίνει. Άρα είμαστε και οικονομικά σε καλή κατάσταση. Απλά πρέπει ο κόσμος όσοι μπορούν να έρθουν να δουν το μουσείο, να στηρίξουν, ακριβώς, να βοηθήσουν με την παρουσία τους και όχι μόνο. Ναι. Και αυτό το θέμα που λέγαμε κατά καιρούς και άλλη φορά εδώ στο δικό σας το στούντιο, για τις πολυκατοικίες που υπάρχουν μπροστά. Ήδη μία η πολυκατοικία, το ένα κομμάτι, να το πω έτσι, του συγκροτήματος, έχει αγοραστεί από το Δήμο. Ο κύριος Μαλούτας τώρα κάνει προσπάθεια να αγοράσει και το υπόλοιπο. Βγήκε ΕΦΕΚ ότι είναι κάπαχη, οπότε δρομολογείται όλη αυτή η διαδικασία για να κατεδαφιστούν και να αναδειχθεί ο χώρος αυτός, αλλά παράλληλα να αναδειχθεί και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο, κάνοντας κάποιες επεμβάσεις στο χώρο μας, κάποιο εστιατόριο εκεί, καφετέρια, ναι, για να έχουμε και κάποια έσοδα. Σωστά. Πάντως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι έχουμε αρκετά χρόνια, άργησαν λίγο οι διαδικασίες να προχωρήσουν, αλλά τουλάχιστον αρχίζουν και προχωράνε, βλέπουμε. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Όχι απλά προχωράνε, αλλά τώρα πήραμε το μήνυμα πλέον ότι αυτή η διαδικασία θα τελειώσει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Και θα αναδειχθεί και το μουσείο μας και όλο. Και η Κοζάνη θα είναι ένας πόλος πρασίνου ουσιαστικά στο κέντρο της Κοζάνης. Τώρα, πώς λειτουργεί το μουσείο, δηλαδή κάποιος που θέλει, που μας βλέπει αυτή τη στιγμή από τη Δυτική Μακεδονία και θέλει να το επισκεφτεί, ποιες ώρες μπορεί να έρθει να επισκεφτεί το Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης, ποιες ώρες είναι ανοιχτό? Ναι, μπορεί όλες τις μέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής, από τις 9 το πρωί ως τις 12 κάθε μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα να συζητήσουμε λίγο και για το μουσείο στο Χρώμιο. Εκεί τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, ένας ξεχωριστός χώρος, εκεί που βρισκόμαστε, αν θα κάνετε κάτι παρεμβάσει και τι σχεδιασμός υπάρχει από το Σύνδεσμο Γραμμάτων. Αυτή τη στιγμή ολόκληρο το συγκρότημα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα έχει μια περιπέτεια. Ποια είναι η περιπέτεια? Έπρεπε όλα αυτά τα αυθαίρετα κτίσματα να ενταχθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων στο 44-95. Αλλά επειδή κάποια δράνεια τότε της πολιτείας δεν φρόντισε να τα εντάξει, περιμένουμε τώρα τον καινούριο νόμο. Έχουν συνταχθεί όλες οι μελέτες, ειδικά τις έχω συντάξει εγώ τις μελέτες και είναι έτοιμες. Περιμένουμε τον νόμο να επανέλθει η κατηγορία 5 περί αυθαιρέτων και να μπορέσουμε να εντάξουμε και εκείνα τα κτίσματα και κάποια στιγμή να παραχωρηθεί επίσημα, γιατί αυτό τώρα ανήκει στην αποκεντρωμένη, να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος σε κάποιον φορέα, σύνδεσμος λέγεται, δήμος λέγεται, για να μπορέσει από εκεί πέρα να ξεκινήσει και να προχωρήσει αυτό το έργο χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, θα μπορέσει να το ξεπεράσετε. Εκεί λειτουργεί τώρα το μουσείο ή σε συγκεκριμένες ώρες υπάρχει και εκεί κάποιος που θέλει να το επισκεφτεί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα? Ναι. Εμείς βέβαια φροντίζουμε με δικούς μας ανθρώπους για την καθαριότητα και όλα τα σχετικά. Όταν θέλει κάποιος να το επισκεφθεί, όπως τελευταία έγινε πριν λίγες εβδομάδες, ένα γκρουπ ή πόσα λεωφορεία,
παίρνει τηλέφωνο στα κεντρικά του συνδέσμου και κάποιος από εμάς πηγαίνει και ξεναγεί τους ανθρώπους εκεί πέρα που το επισκέπτονται. Πάντως, κλείνοντας έτσι, είμαστε σε μια ικανοποιητική περίοδο για το σύνδεσμο και για, και για τα μουσεία, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που όντως η πανδημία είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Οικονομικά ιδιαίτερα προβλήματα, που τώρα σιγά σιγά όλα αυτά επιλύονται. Ήδη με την βοήθεια της περιφέρειας τοποθετούμε φωτοβολταϊκά στη στέγη. Θα έχουμε από εκεί ένα όφελος 6-7 χιλιάδες το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για την καλή και σωστή λειτουργία του μουσείου. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τα αντικείμενα που πραγματικά μας δημιουργούν πρόβλημα για τη συντήρηση. Ένα μεγάλο μέρος των αντικειμένων, παλιότερα το ξέρετε κι εσείς. Είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, να θυμίσουμε, ακριβώς. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε πάλι κονδύλια για να μπορέσουμε αυτά να τα εντάξουμε στο χώρο που υπήρχαν πριν. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Κάθε επιτυχία στο Δήμερο των Εκδηλώσεων. Και εδώ θα είμαστε και το επόμενο διάστημα να αναδείξουμε το σπουδαίο ρόλο του Συνδέσμου Γραμμάτων και του Λογογραφικού Μουσείου της Κοζάνης. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν να επισκεφθούν αύριο το μουσείο και να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.